Τώρα επιστρέφουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας για να δούμε ποια είναι η εικόνα στην αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από την άρση των περιοριστικών μέτρων. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως δεν είναι πάρα πολύ θετικά τα μηνύματα όσον αφορά τις αγοροπολισίες ή τουλάχιστον την πρόθεση. Ο κύριος Κώστας Γεωργάκος από το παρατηρητήριο ακινήτων είναι κοντά μας μέσω συνδέσης Skype. Καλησπέρα κύριε Γεωργάκο. Καλησπέρα σας, κυρία Σμυρλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργάκο, γιατί κάθε μέρα περιμένουμε να ακούμε καλά νέα, γενικότερα και θετικές αλλαγές. Σήμερα το μόνο θετικό που ακούμε είναι ότι εξετάζεται μία παράταση όσον αφορά τις εκμισθώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς λόγους, της μείωσης δηλαδή του 40% για τρεις περίπου μήνες ακόμη, μέχρι και το φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μία ανακούφιση για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται. Και τι θα σημαίνει βέβαια ξανά μείον 40% στη τσέπη των ιδιοκτητών επαγγελματικής στέγης, κύριε Γεωργάκο. Κοιτάξτε, είναι ίσως ένα καλό μέτρο, αλλά νομίζω ότι δεν αρκεί, διότι ουσιαστικά τι κάνουμε, μειώνουμε κατά 40% από τη μίσθωση που πληρώνει ο επαγγελματίας και από την άλλη παίρνουμε το 40% από τα χρήματα που θα παίρνει ο ιδιοκτήτης. Δεν νομίζω ότι τέτοιου είδους μέτρα μπορούν να βοηθήσουν άμεσα. Απλά είναι ίσως κάποια μικρά ψυγάδια τα οποία μπορούν να φέρουν ένα μικρό θετικό αποτέλεσμα. Κύριε Γεωργάκο, τώρα διαβάζουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που είναι το κλίμα στραβό που λέμε πολύ απλά στην αγορά και προστίθονται και αυτά από πάνω που δημιουργούν καθυστερήσεις και αναγκάζουν και εσάς να είστε σε αναμονή όσον αφορά την διάθεση και τις αγοροπολισίες. Γίνονται δηλαδή τα βήματα, φτάνεται μέχρι ένα σημείο, αλλά υπάρχουν εμπόδια. Εμπόδια που προκαλούν χρονικές καθυστερήσεις. Ποια είναι αυτά σήμερα? Αυτό τώρα που το θέμα που ανοίξατε είναι μεγάλη πληγή. Η γραφειοκρατία, εκτός όλους τους τομείς που λέμε που παίζει το δημόσιο και καθυστερεί, ό,τι αφορά για τις αγοροπολισίες, πράγματι αρκετές δουλειές που με πολύ κόπο φτάνουμε στη διαδικασία να κλείσουμε, χαλάνε, διότι ο τρόπος και η διαδικασία για να γίνει ένα συμβόλαιο και να υπογραφεί είναι μακρύς, που πολλές περιπτώσεις φτάνει 1,5 και 2 μήνες. Αυτό συμβαίνει τώρα λόγω κορονοϊού? Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση ή ήταν ούτως ή άλλως έτσι? Γιατί ακούμε, κύριε Γεωργάκο, ότι το ψηφιακό κράτος πήρε μπρος ως μία καλή μηχανή πλέον, επειδή στην περίοδο του κορονοϊού χρειάστηκε να γίνουν βήματα για την ψηφιοποίηση πολλών υπηρεσιών. Στο κομμάτι που αναφέρετε εσείς όμως, έγιναν κάποια βήματα? Όχι βέβαια. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε δει. Έχουμε διαβάσει ανακοινώσεις, αλλά στην πράξη δεν έχει γίνει κάτι. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση σε όλους οι οποίοι συμβάλλουν στο να ολοκληρωθεί μια άλλη διαδικασία, η διαδικασία μιας συμβολογραφικής πράξης, είτε από τους συμβολογράφους, είτε από τους δικηγόρους, είτε από τους αγοραστές, τους πολίτες και τους μεσίτες. Δηλαδή, για να πάρεις ένα πιστοποιητικό, χρειάζεται μια διαδικασία πολλών ημερών και εβδομάδων, είτε μια αναμονή και πολλοί κόσμος θα χάνει το χρόνο του περιμένοντας. Στις εφορίες επίσης είναι μια τραγική κατάσταση. Τώρα τι να πούμε για το κλιματολόγιο. Γενικά πιστεύω, κυρία Σμυρλή, ότι αν το κράτος μας δεν ψηφιοποιηθεί και το συμβόλαιο δεν πάει να ξεκινάει και να ολοκληρώνεται, κατά τη δική μου άποψη είναι στον συμβολιογράφο, από εκεί και πέρα θα έχουμε το ίδιο πράγμα και στα επόμενα χρόνια. Και επίσης, για να προσθέσω για να μην υπάρξει παρεξήγηση, εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που όλα αρχίζουν και τελειώνουν στον συμβολιογράφο, πρέπει η συμβολιογράφος να αμείβεται γι' αυτό, γιατί αν σκεφτεί κάποιος τις ώρες που χάνονται και την διαδικασία όλη, την μακρόχρονη, για να ολοκληρωθεί ένα συμβόλαιο, καταλαβαίνετε ότι και πολλές φορές βέβαια χάνονται στην πορεία τα συμβόλαια, διότι δεν ολοκληρώνονται, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Οι αμοιβές των συμβολογράφων δηλαδή θεωρείτε ότι δεν είναι ανάλογες με τις εργατόρες που αφιερώνουν για να πραγματοποιηθεί τελικά μια πράξη, να ολοκληρωθεί? Ναι, εγώ θεωρώ ότι οι αμοιβές είναι σε όλους μικρές, σε όσους εμπλέκονται σε αυτό, αλλά από την άλλη γνωρίζουμε όλοι ότι δεν υπάρχουν και χρήματα. Εγώ αυτό όμως που θα έλεγα είναι ότι
αν ξεκινούσε η διαδικασία από τον συμβολιογράφο και τελείωνε εκεί, χωρίς να χρειάζεται ο μεσίτης να τρέχει, ο δικηγόρος να τρέχει, ο ιδιοκτήτης να τρέχει, ο αγοραστής να τρέχει σε αυτό το δίθεν ψηφοποιημένο κράτος, λοιπόν, και να αμοιβότανε, διότι εγώ για να πάρω ένα χαρτί από το κτηματολόγιο χρειάζεται να μένω 2, 3 και 5 ώρες. Αυτό είναι και χρόνος και χρήμα. Γιατί λοιπόν δεν θα μπορούσε η συμβολιογράφος να πάρει αυτό το χαρτί του κτηματολογίου από το γραφείο της και χρειάζεται να περιμένουν 30, 50, 100 άτομα έξω από το κτηματολόγιο. Γιατί λοιπόν να χρειάζεται το να πάρω το TAP να περιμένω 20-30 μέρες και να μην γίνεται κατευθείαν από το συμβολιογράφο. Το TAP από το Δήμο εννοείται. Ναι, αυτό είναι όντως μια χρονοβόρος διαδικασία, κύριε Γεωργάκο. Δεν έχουμε καταλάβει ποτέ γιατί. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω και είναι λιγοστά τα συμβόλαια. Και από την άλλη, ο χρόνος αναμονής είναι τέτοιος που τελικά και αυτά τα λιγοστά συμβόλαια, ένα μέρος, φτάνεται στην πορεία. Γιατί κάθε φορεία να έχει δικό της τρόπο λειτουργίας? Γιατί να χρειάζεται να πάω για μια παρακράτηση φόρος στην εφορία? Γιατί δεν μπορεί δηλαδή ο συμβολιογράφος να βγάλει την παρακράτηση και να κρατήσει αυτά τα χρήματα κατευθείαν στο συμβόλαιο? Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι κατανοητά για όλους εμάς, οι οποίοι εμπλέκονται σε αγοροπολισίες. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ακόμη το κράτος της γραφειοκρατίας, το ελληνικό κράτος της γραφειοκρατίας, συνεχίζει να δίνει το δυνατό παρόν. Η πλειοψηφία των πράξεων που αφορούν ακίνητα, ποια είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Γεωργάκο? Εννοείται ότι αφορά σε τιμές, σε περιοχές, τι αν είδος υπάρχουν καταρχάς αγοροπολισίες ή είναι αν έχουμε άλλου είδους κινήσεις σε σχέση με τα ακίνητα, μεταβιβάσεις, τέτοια πράγματα. Αγοροπολισίες υπάρχουν καταρχάς? Είναι πολύ λίγες και αυτές αφορούν κυρίως, συνεχίζουν να αφορούν ακίνητα κάτω των 70.000 ευρώ και ακίνητα κατά πλειοψηφία των 30, των 40, των 50.000 ευρώ. Παλαιά ακίνητα ως επιτοπλίσεων δηλαδή στην Θεσσαλονίκη και μικρά σε τετραγωνικά. Δεν έχει σημασία τόσο τα τετραγωνικά όσο το ποσό. Κυρία Σμυρλή, είναι γεγονός ένα πράγμα. Δεν υπάρχουν χρήματα στην αγορά. Και θα δείτε ότι φέτος, όταν θα βγουν τα τελικά στοιχεία με τον αριθμό μεταβιβάσεων ακινήτων, τα στοιχεία θα είναι τραγικά. Εννοείται ότι θα έχουμε μεγάλη πτώση στις αγοροπολισίες. Είναι λογικό. Δεν ισχύει λογικό αυτό που λέγαμε, κύριε Γεωργάκο, ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν λεφτά και θέλουν να τα διαθέσουν τώρα με τις ευκαιρίες. Γιατί στα προηγούμενα χρόνια της κρίσης το είδαμε αυτό. Σπίτια που θεωρήθηκαν ευκαιρία λόγω χαμηλής τιμής, κάποιοι τα αγόρασαν που διέθεταν το χρήμα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το χρήμα. Τελείωσε το χρήμα στα σεντούκια, να το πούμε έτσι, ή δεν υπάρχει διάθεση να σπαταλήσει κάποιους χρήματα? Εγώ θα έλεγα ότι ισχύουν και τα δύο. Καταρχήν, μιλάμε για μια δεκαετή οικονομική κρίση και εκεί που είπαμε ότι είδαμε τα χειρότερα, αντιμετωπίσαμε κάτι πιο χειρότερο από το χειρότερο. Δηλαδή, πώς λέμε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, τώρα ο εχθρός του κακού είναι το χειρότερο. Λοιπόν, ένα είναι λοιπόν ότι αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να είναι απεριόριστα αυτοί που έχουν στα σεντούκια. Και ένα δεύτερον είναι ότι η μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και σε όλους μας δεν επιτρέπει κάποιον να έχει την ψυχολογία αλλά και το θάρρος και το σθένος να προβεί σε αγοροπολισίες ακινήτων με την ίδια διάθεση όπως ήταν παλιότερα. Διότι ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί τι θα γίνει το Σεπτέμβριο? Δεν σας λέω το Σεπτέμβριο, μετά τις 15 Ιουλίου. Ήδη εγώ διαβάζω ότι τα αυξάνονται τα κρούσματα στην Βουλγαρία. Καλά, για τη Σερβία να μην το συζητήσουμε. Εκεί εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο τραγική. Λοιπόν, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα κλείσουν τα σύνορα? Ποιος μπορεί να με το εγγυηθεί αυτό? Δεν μπορεί κανένας, ξέρετε. Ο προμαχώνας δηλαδή που έχει μείνει ανοιχτός. Βέβαια, ζούμε σε μια έντονη αβεβαιότητα. Εγώ θα έλεγα για το σήμερα, για τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί μπορεί να βγει μια ανακοίνωση μετά από 5 λεπτά και να λέτε εσείς έκτητε ανακοίνωση να βγάλετε στην τηλεόραση και να λέω ότι κλείνουν τα σύνορα, κλείνει μια περιοχή κτλ. Αυτό πάντως, κύριε Γεωργάκο, που λέτε ότι δεν θα έχουμε εικόνα καλή όσον αφορά τις αγοροπολισίες, ενδεχομένως αν όλα πάνε καλά να αλλάξει κιόλας από του χρόνου, από το 2021 ή όχι,
Αποτυπώνεται όμως και στην τουριστική και στο τουριστικό περιβάλλον, δηλαδή στα τουριστικά ακίνητα. Και εκεί βλέπουμε πάρα πολλά, είτε καταλήμματα είτε ξενοδοχεία, να διατίθονται προς πώληση και να αλλάζουν χέρια σε κάποιες περιπτώσεις και άλλα απλά να περιμένουν έναν νέο επενδυτή να τα βρουν. Και ίσως είναι και μια εικόνα που θα χειροτερέψει και αυτή. Εκεί είναι ακόμη πιο τραγική η κατάσταση και θα τραγικοποιηθεί περισσότερο μετά το Σεπτέμβριο. Διότι αυτή τη στιγμή και τα ξενοδοχεία που είναι ανοιχτά καθημερινά δημιουργούν ζημιές. Και αυτές οι ζημιές δεν βγαίνουν εύκολα. Εκτός τα ξενοδοχεία, μιλάμε για ότι με τον τουρισμό, στον τουρισμό βασίζονται χιλιάδες επιχειρήσεις. Βλέπετε τι γίνεται στη Χαλκιδική. Να μην σας πάω τόσο μακριά, τόσο μακριά. Δεν είναι τόσο μακριά η Χαλκιδική. Mm-hmm. Εγώ θα στο κέντρο της πόλης, που το βιώνω και το ζω καθημερινά. Τα μαγαζιά γίνονται πιο ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα οι ταβέρνες κτλ. Δεν δουλεύουν. Τα λαδάδικα, οι κατούνι, ήταν από τους εμπορικότερους δρόμους και ακόμη και στην κρίση. Σήμερα είναι άδεια. Άρα δηλαδή θα έχουμε και τέτοια λουκέτα σε καταστήματα εστίασης, πέρα από το εμπόριο και τα καταστήματα είδη, ένδυσης, υπόδυσης κτλ. Θα έχουμε πολλά λουκέτα σε αυτά τα καταστήματα, στους χώρους εστίασης και στα ξενοδοχεία λογικά. Μα ήδη κάποια δεν ανοίγουν κιόλας. Δεν ανοίξαν μετά τον κορονοϊό και αυτό θα ενταθεί. Ξέρετε τι κάνουμε τώρα. Αυτό που κάνουμε κυρίως είναι δημιουργούμε χρέη. Με την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Εγώ προσωπικά, παρόλο που δεν είμαι απεσιόδοξος επίσημα, αλλά είμαι αισιόδοξος, βλέπω ότι τα πράγματα δεν φαίνονται καλά. Και παρακολουθώντας και ιδιαίτερα τις βαλκανικές χώρες, τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Και αυτό που αναμέναμε τη θερινή περίοδο, ότι την αναζωπήρωση και της διάθεσης, αλλά και οικονομικά από τους Βαλκάνιους, του οδικού τουρισμού κτλ., βλέπω αυτή να υπάρχει απογοήτευση και αποθάρρυνση των ίδιων των πολιτών των Βαλκανικών χωρών για την επίσκεψη στην Ελλάδα. Διότι και ταλαιπωρούνται και αυτοί νιώθουν ένα αβέβαιο αύριο. Βέβαια, με όλα αυτά που συμβαίνουν και τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουν οι γειτονικές μας χώρες, τα προβλήματα που παρουσιάζουν, είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο, κύριε Γεωργάκο. Γιατί και αυτοί φοβούνται να έρθουν, γιατί δεν ξέρουν πώς θα φύγουν μετά και σίγουρα θέλουν να επιστρέψουν στη δική τους ασφάλεια, αν συμβεί κάτι ή αν τυχόν βγουν θετικοί σε ένα κρούσμα κορονοϊού. Και από εκεί και πέρα εννοείται ότι φοβούνται επίσης να κολλήσουν κάτι. Συμφωνώ και είναι λογικό. Και βεβαίως, εκτός του ότι θέλουν να προστατευτούν αυτοί, κυρίως θέλουμε να προστατευτούμε κι εμείς. Mm-hmm. Διότι όταν βλέπεις να αυξάνονται τα κρούσματα στις γειτονικές χώρες. Που να έχουν 50% σε κάποιες περιπτώσεις λιγότερο πληθυσμό από την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει που ενώ η Ελλάδα επέδειξε τον καλύτερο της εαυτό σε όλη τη διάρκεια αυτής της πανδημίας, ξαφνικά να γεμίσουμε με κρούσματα. Γιατί βλέπω και παρακολουθώ στις γειτονικές χώρες, δεν λαμβάνονται τα ίδια μέτρα και με το ίδιο πείσμα και των πολιτών ώστε να προφυλαχθούν από αυτή την πανδημία. Την Σερβία την γνωρίζετε καλά, κύριε Γεωργάκο, λόγω επενδυτικού ενδιαφέροντος, λόγω άλλων σχέσεων επαγγελματικών που έχετε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και είδατε κι εσείς μαζί με εμάς τι συνέβη στο Βελιγράδι και πώς αντέδρασαν οι Σέρβοι γείτονές μας σε ένα νέο lockdown. Σε σημείο, μάλιστα, που οι αντιδράσεις τους άλλαξαν την απόφαση της κυβέρνησης για να μην μπει σε καραντίνα τελικά το Βελιγράδι. Λόγω και της επαγγελματικής αλλά και της θεσμικής σχέσης που έχω με τη Σερβία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις αντιδράσεις. Είναι εντελώς παράλογες και δεν έχουν καμία λογική. Δηλαδή, δεν μπορεί να αυξάνονται τα κρούσματα του κορονοϊού στην πόλη σου, στη χώρα σου, και εσύ να βγαίνεις να διαδηλώνεις εις βάρος πιανού. Σε τι διαδηλώνεις, στον αόρατο εχθρό? Οι Σέρβοι πολλές φορές παραδειγματίζονται από τους Έλληνες. Σε αυτή την περίπτωση, μάλλον δεν έχουν πάρει τίποτα. Που ο πιο ατίθασος λαός παγκοσμίως, που είμαστε εμείς, πειθαρχήσαμε σε κάτω από δύσκολες συνθήκες για τον Έλληνα να τον κλείσει το σπίτι. Να κλειστεί ο Έλληνας στο σπίτι επί 2 μήνες. Με άλλα λόγια, λοιπόν. Το αντεύχομαι, αλλά δεν νομίζω να
να συμβεί αυτό. Στη Σερβία θα αυξηθούν τα κρούσματα για να μην έχουν και χειρότερα. Γιατί βλέπω εγώ και τις αντιδράσεις του κόσμου και στις άλλες πόλεις. Υπάρχουν περιοχές στη Σερβία που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και παρόλα αυτά, αντί να παραδειγματιστούν σε αυτό και να κλειστούν στα σπίτια τους, αυτοί βγαίνουν και διαδηλώνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει αυτή η εικόνα. Πάντως σήμερα στην Ελλάδα, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έχουν ανακοινωθεί τα κρούσματα, ο αριθμός τους έχει φτάσει στα 50 νέα κρούσματα. Τα μισά είναι εισερχόμενα από τουρίστες που μπαίνουν στην Ελλάδα. Θα τα δώσουμε εμείς αναλυτικά στη συνέχεια τα στοιχεία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Γεωργάκο. Σε επόμενη συνάντησή μας πιστεύουμε σε ένα διαφορετικό κλίμα και κάποιες πιο αισιόδοξες ειδήσεις για να μπορέσουμε να δώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα να έχετε. Και εγώ σας ευχαριστώ και πράγματι χρειαζόμαστε λίγο χαμόγελο και λίγη αισιοδοξία για κάποια καλά νέα. Σε αυτό ελπίζουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τη στιγμή λοιπόν που οι αγοροπολισίες έχουν πάρει την κατιούσα όσον αφορά τα ακίνητα, κάποια άλλα ακίνητα στην Άνω Πόλη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω παλαιότητας. Το πέρασμα του χρόνου το μόνο που αφήνει είναι επικινδυνότητα και συντρίμμια με πτώσεις τυχοποιίας και άλλους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διερχόμενοι κάτω από αυτά τα σπίτια. Τούβλα και άλλα υλικά του εγκατελειμμένου σπιτιού έχουν πέσει στο στενό πεζοδρόμιο της οδού Ακροπόλεως στην Άνω Πόλη. Φοβάσαι να περάσεις από κάτω για τα σπίτια, δεν λέτε? Ναι. Δεν μπορείς να περάσεις από εκεί, φοβάσαι. Μα τα αφήνες, αν τα παρατάς, πέφτουν. Υπάρχουν άνθρωποι που φύγανε από τη ζωή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν υπάρχουν να τα περιποιηθούν, άρα πρέπει να αναλάβει ο Δήμος. Ετοιμόρροπα σπίτια σαν αυτό που βλέπετε πίσω μου υπάρχουν πολλά εδώ στην Άνω Πόλη. Και ο φόβος των κατοίκων που περπατούν στα πεζοδρόμια είναι μεγάλος. Πεσμένοι σοβάδες, κατεστραμμένες σκεπές, σπασμένα κεραμίδια, σίδερα εκτεθειμένα που δεν συγκρατούν πια τον πετόν και κτίρια που απειλούνται με κατάρρευση ανά πάσα στιγμή. Έτοιμα να πέσουν αυτά, αλλά. Είναι επικίνδυνα. Βέβαια επικίνδυνα. Βάλα τη λινάτσα, αλλά είναι σκισμένα. Βλέπει πώς είναι. Αυτά πρέπει να τα βάλουν να τα κάνουν. Πιο κάτω έχει ένα εκεί πέρα, το οποίο αναλάβαν το κάνουνε, το κατεδαφίζουν, τι κάνουνε, τα άλλα δεν ξέρω τι γίνεται. Αρκετά είναι τα σπίτια τα οποία είναι έτοιμα να καταρρεύσουν και να τραυματίσουν ανυποψία στους περαστικούς. Όνια είναι μέσα στα σίδερα είναι. Ή να το καταδαφίσουν ή να το φτιάξουν. Αλλά εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Περισσότερο από 40 κτίσματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνο σε τιμόρροπα και πρέπει να καταδαφιστούν άμεσα. Η αντοχή τους δοκιμάζεται πλέον από το χρόνο και έχουν εγκαταλειφθεί αρκετά από τους ιδιοκτήτες τους. Τώρα, όπως είπαμε και πριν, το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας καταγράφηκαν 50 νέα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων τα 24 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ. Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι 3.672, εκ των οποίων το 54,6% αφορά άνδρες. Είναι σχετιζόμενα με ταξίδια από εξωτερικό τα 919 κρούσματα, ενώ τα 1.948 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 9 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, η διάμεση ηλικία τους 58 ετών, το 33,3% γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 88,9% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι πάνω από 70 ετών. 122 είναι οι ασθενείς που έχουν εξέλθει από μονάδες εντατικής θεραπείας. Συνολικά στην Ελλάδα υπάρχουν 193 θάνατοι, έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα. Σήμερα, ωστόσο, δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος. Να πούμε βέβαια, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι σε εταιρεία στο Καλοχώρι εντοπίστηκε κρούσμα. Η Βόρεια.gr επικαλείται τις συγκεκριμένες πληροφορίες. 2 κρούσματα μάλιστα σε εργαζόμενους της εταιρείας. Έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στην εταιρεία, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται φυσικά. Αυτά όσον αφορά τα νέα κρούσματα. Είδαμε στην αρχή της εκπομπής ποιες είναι όλες οι εντολές που έχουν δοθεί από τον Υφυπουργό Υγείας
προς τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας σε σχέση με τη διαχείριση των κρουσμάτων και πόσο δύσκολη πλέον είναι η κατάσταση παρόλο που έχουμε καλοκαίρι. Όπως είπαμε τώρα, το δικαίωμα ως μέτρο ανακούφισης, το δικαίωμα να απολαγούν από την πληρωμή του 40% των ενοικίων επαγγελματικής στέγης, όχι μόνο τελικά για τον Ιούνιο, αλλά και πέρα από τον Ιούνιο, εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών για χιλιάδες επιχειρήσεις. Στην τηλεδιάσκεψη χθες του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με εκπροσώπους των εταιριών της οργανωμένης εστίασης, συζητήθηκε ότι το μέτρο της μείωσης κατά 40% των επαγγελματικών μισθών για τις επιχειρήσεις καφέ και εστιατορίων θα παραταθεί για ένα ακόμη τρίμηνο. Μένει βέβαια να αποσαφινιστούν ποιοι ακριβώς ΚΑΔ θα ενταχθούν στο μέτρο, καθώς αρκετοί φούρνοι και ζαχαροπλαστεία έχουν ως συμπληρωματικό ΚΑΔ τη δραστηριότητα καφέ. Όπως αναφέρει το capital.gr, το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και θα αφορά στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, αλλά δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί τελικά και ο Σεπτέμβριος. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια να δούμε τι είπε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά το νομοσχέδιο που μπαίνει σε διαβούλευση για τις συγκεντρώσεις και φυσικά έχει προκαλέσει και θύελλα αντιδράσεων, αλλά και ποια είναι η εικόνα που επικρατεί στην εμπορική αγορά της Θεσσαλονίκης. Σε λίγα λεπτά όλα αυτά.